Η φετινή επικίνδυνη γρίπη έχει θέσει σε συναγερμό τις υγειονομικές αρχές σε όλη την Ευρώπη και σε ανησυχία γονείς και μαθητές. Ο ιός της γρίπης συνεχίζει να απειλεί ανθρώπινες ζωές. Ανάμεσα στους νεκρούς από τον ιό της γρίπης είναι δυστυχώς και δύο παιδιά κάτω των 12 ετών. Αυτό που γίνεται είναι ότι φυσικά προσβάλλονται τα παιδιά, φυσικά θα προσβληθεί περίπου το 20 με 30% του πληθυσμού ενδεχομένως και οι ενήλικες. Και αυτό που θα πρότεινα στους γονείς είναι τα παιδιά που είναι άρρωστα, με πυρετό, με βήχα, με συμπτώματα λίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού, να τα κρατάς στο σπίτι τους αυστηρά μέχρι τουλάχιστον να αναρρώσουν πλήρως. Να μην τα στέλνουν σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς, ώστε να μπορούν να μην διασπείρουν τον ιό στην κοινότητα. Οι γιατροί επισημαίνουν τη σημασία του εμβολιασμού που πρέπει να γίνεται από το Σεπτέμβριο και όχι από φόβο μόλις υπάρχει έξαρση του ιού. Η γρίπη δεν θέλει αντιβιωτικά εάν δεν υπάρχει επιπλοκή της. Και πάντα σε συνεννόηση, ό,τι δίνεται φάρμακο, σε συνεννόηση με τον παιδίατρό τους. Οι παιδίατροι συνιστούν, αν ένα παιδί είναι άρρωστο, να παραμένει στο σπίτι και εξηγούν ποια συμπτώματα θα πρέπει να ανησυχήσουν τους γονείς. Η γρίπη γενικώς κάνει σταθερά και ως ενήλικες στα παιδιά, κυρίως ψηλό πυρετό με ρίγος, κάνει πονόλαιμο και κάνει ξηρό βήχα. Συνήθως η είσοδός της είναι πολύ ευνίδια και τρομάζει ο ψηλός πυρετός στους γονείς. Στα μικρά παιδιά, στις μικρότερες ηλικίες, στα παιδιά μπορεί να καμουφλαριστεί και να μοιάζει με άλλη νόσο. Καμιά φορά ξεκινάει με πυρετό και με τους, ας πούμε, και να μοιάζει με γαστρεντερίτιδα. Καμιά φορά μπορεί να μοιάζει με άλλη απλή λίμωξη του αναπνευστικού, με μιξούλες, ας πούμε, και με χαμηλό πυρετό. Δεκάδες δείγματα αποστέλλονται καθημερινά στα εργαστήρια κλινικής ιολογίας των νοσοκομείων για εξέταση και σχεδόν το 1 στα 2 πιστοποιείται η γρίπη ή τα 1 νη 1. Οι ειδικοί τονίζουν πως η έξαρση του ιού θα μας απασχολήσει έως τα τέλη Μαρτίου.